Κύριε Πουλόπουλε, από ό,τι βλέπετε κι εσείς εδώ, στο χώρο αυτό, όπως είχαμε υποσχεθεί εδώ και καιρό, θα γινόντουσαν τρία καταστήματα εστίασης, τρία ή τέσσερα καταστήματα εστίασης. Από ό,τι βλέπετε, τα καταστήματα όπως τα βλέπετε εδώ, έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται και βρίσκονται σε σημείο που είναι έτοιμα σε λίγο καιρό να δουλέψουν. Και αυτό το κατάστημα και το από κάτω κατάστημα προχωράνε οι εργασίες γρήγορα. Επίσης το απέναντι κατάστημα, εγώ ένα θα σας πω, ότι επειδή θα αλλάξει και η διοίκηση εδώ στην αγορά μετά τις τελευταίες εκλογές, ότι και το απέναντι κατάστημα μέχρι να αλλάξω εγώ από πρόεδρος, για να το πω έτσι πιο ξεκάθαρα, που αναμένεται γύρω στο Φλεβάρι, γιατί πρέπει να γίνει και η Γενική Συνέλευση εδώ και διάφορα άλλα θέματα, σας υπόσχομαι ότι θα έχει δρομολογηθεί και πιθανώς, αυτό εξαρτάται από αυτόν που θα το πάρει το κατάστημα, πιθανώς 1η Φλεβάρι και τα τρία καταστήματα να κάνουν τα εγγένεια, να δουλέψουν. Πέφτει και της Παπαντής τότε και μου έχουν υποσχεθεί και τα δύο αυτά καταστήματα, αλλά και το τρίτο, οι επαφές που έχω, ότι θα προχωρήσουν. Εγώ αυτά έχω να υποσχεθώ, ό,τι υποσχέθηκα το έκανα, εκτός από τα καταστήματα και τους κανονισμούς της λαϊκής αγοράς προχωράνε κανονικά, ήδη έχουν αρχίσει και εκδίδονται οι άδειες της δημοτικής λαϊκής αγοράς, της δημοτικής αγοράς που βρίσκεται μέσα στο διάδρομο, έχουν αρχίσει και εκδίδονται, έχει αρχίσει να τακτοποιείται το θέμα, μας φέρνουν από την εφορία ότι δεν χρωστάνε, ότι έχουν την ταμιακή τους μηχανή, ό,τι εν πάση περιπτώσει απαιτείται και από το ελληνικό δημόσιο για να μπορούν να δουλέψουν, και από το Δήμο γενικώς, να μπορούν να δουλέψουν εδώ. Οπότε δεν... εδώ το έθριο ήταν ένα στοίχημα που το είχατε βάλει. Βέβαια. Και θα λοιπόν παρακαλέσω πάρα πολύ, όταν θα γίνουν και τα εγγένεια την 1η Φλεβάρι, πιστεύω δηλαδή, ή εν πάση περιπτώσει τέλη Ιανουαρίου, να μου κάνετε ακόμα μια συνέντευξη για να έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα πράγματα.